Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη ολοκληρώνουν το έγκλημα της παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τέρνα. Είναι γνωστό ότι η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη από το 2011 με απαράδεκτες μεθοδεύσεις και αδιαφάνεια βήμα-βήμα προωθεί αυτή την καταστροφική επιλογή. Κάτω από τη δική μας δράση έχει σκιστεί πια το πέπλο που έκρυβε το αντιλαϊκό, αντιοικονομικό και αντιπεριβαντολογικό χαρακτήρα της περιβόητης σύμβασης ΔΙΤ. Τουλάχιστον τα 2 με 3 τελευταία χρόνια ο λαός της Πελοποννήσου τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι για να κερδίζει Τέρνα 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επί 28 χρόνια σε πρώτη φάση, θα πληρώνει πανάκριβα τέλη, θα έχει βαρύες συνέπειες στην υγεία του και το περιβάλλον. Τους όρους αυτής της απαράδεκτης σύμβασης διαμόρφωσαν από κοινού η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και επελέγει η Τέρνα ως προσωρινός τότε ανάδοχος του έργου, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου, με ΣΔΙΤ, το γεγονός πανηγυρίστηκε στην έδρα της περιφέρειας με τη συμμετοχή του μισού Υπουργικού Συμβούλου της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Εδώ και αρκετό καιρό το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες του, γιατί γνωρίζει πολύ καλά τις συνέπειες των επιλογών τους. Από τη μία κάνει επερωτήσεις στη Βουλή για τη δική της ΔΙΤ και τις δημοσιοποιεί, χωρίς βέβαια να γνωρίζει κανείς αν και τι απαντήθηκε, και από την άλλη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τους Δήμους και τον ΦΟΔΖΑ, δηλαδή τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το συλλογικό όργανο των Δήμων, πρωτοστατούν στην ψήφιση όλων των μεθοδεύσεων για την ολοκλήρωση αυτού του εγκλήματος. Οι βουλευτές Πελοποννήσου του ΠΑΣΟΚ στηρίζουν προκλητικά τη ΔΙΤ με την Τέρνα και παράλληλα προσπαθούν και αυτοί να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τους Δήμους και το ΦΟΣΔΑ, με τον ίδιο αν όχι μεγαλύτερο ζήλο με αυτούς της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζουν για την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από τη μέρα που ορκίστηκε στηρίζει με κάθε τρόπο την παράδοση διαχείριση των απορριμμάτων στην Τέρνα, αποφασισμένη να ολοκληρώσει και αυτή τη βρώμικη δουλειά. Με πολιτικές αποφάσεις κάλυψε όλες τις μεθοδεύσεις και δημιούργησε τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Παράνομα η περιφέρεια πιστοποίησε ότι η Τέρνα πληρούσε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης για την απόκτηση της γης που θα εγκατασταθούν οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, οι γνωστές ΜΕΑ, παρότι η ίδια η Τέρνα ομολόγει μέσα από τα εγγραφά της ότι τα συμβόλαια είναι πλαστά. Το επιβεβαίωσε και σωρία δικαστικών αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση υπέγραψε τη σύμβαση ΔΙΤ και τις εγγυήσεις χρηματοδότησης. Από εκείνο τώρα, κυβέρνηση, περιφερειακή αρχή υλοποιούν τα μέτρα αναγκαστικής απαλωτρίωσης και μετά από τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα αυτή της 5 Δεκάτου, την πιο πρόσφατη, είναι καθαρό ότι σύντομα θα αρπάξουν από τους κατοίκους την παλιόχρονη τη γη τους. Μπορεί η επιλογή της Τέρνα και τη διασφάλιση των συμφερόντων να την πανηγύρισε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τώρα όμως για την παράδοση αποφάσισε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και προσυπόγραψε ο κ. Τσίπρας. Έχουν ανοίξει οι ασκοί του αιώλου. Με την πώληση του λιγνητικού κέντρου Μεγαλόπολης επισπεύδονται οι σχεδιασμοί που δρομολογήθηκαν με την επιλογή της Παλιόχωνης σαν βασική μονάδα για τη μετατροπή του λεκανοπήδιου Μεγαλόπολης σε χώρο υποδοχής, διαχείρισης και ταφής κάθε είδους αποβλήτων, ακόμη και επικίνδυνων, σχεδιασμοί βέβαια που τώρα πια ομολογούνται δημόσια. Ο κ. Κοπανάκης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης ΔΕΗ, πρώην Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, έβαλα ανοιχτά το θέμα καύσης αστικών αποβλήτων στις μονάδες που κλείνουν. Η αξιοποίηση της καύσης θα δώσει το πρόσχημα για να γίνουν πράξη οι σχεδιασμοί που υπάρχουν από χρόνια για χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, το γνωστό ΧΙΤΕΑ, και βέβαια για να έρθουν στη Μεγαλόπολη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα όχι μόνο από όλη τη χώρα αλλά ακόμη και από τη Βόρεια Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι τα κατάλοιπα της καύσης θάβονται σε ΧΙΤΕΑ. Δυστυχώς όλα αυτά που αποκαλύπταμε αδιάλειπτα από το 2011 και μετά επιβεβαιώνονται τώρα με τραγικό τρόπο και είναι καθαρό ότι αυτά ήθελαν να κρύψουν ο κ. Τατούλης, κυρία Νικολάκου και όσοι άλλοι μας επιτίθεντο με συκοφαντίες και ψεύδι.
Τη Δευτέρα 15 Δεκάτου 2018 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για να εγκρίνει την κατανομή ποσού 69.600.000 ευρώ για το έργο ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου ΜΕΔΙΤ σε 5 υποέργα που είναι τα εξής. 1. Αγορά γης με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι για τους χώρους της Παλιόχωνης και τα λοιπά, εκεί που θα γίνουν οι μονάδες εγκατάστασης. Εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 64 εκατομμύρια ευρώ. Τεχνικό σύμβουλος πράξης με προϋπολογισμό 1.554.197 ευρώ και επιπλέον ΦΠΑ. Νομικό σύμβουλος πράξης με προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ. Ενέργειας δημοσιότητας με προϋπολογισμό 1.598.395,22 ευρώ. Είναι σαφές βέβαια και εσείς το γνωρίζετε ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε και σε αυτή τη φάση, όπως δεν κάναμε σε καμία φάση, να συνενέσουμε για την ολοκλήρωση αυτού του εγκλήματος και φυσικά θα καταψηφίσουμε και αυτή την εισήγηση. Καθαρό ότι με βάση τις οδηγίες και τις ευχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαδικασίες. Βεβαίως στην πορεία έχουν αλλάξει κάποιοι προσανατολισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βέβαιο όμως ότι σε αυτές τις μανούβρες που γίνονται συνήθως τα βρίσκουν και εδώ θα τα βρουν. Δεν νομίζω ότι θα... Εδώ έχουμε, από ό,τι βλέπετε, στο ελληνικό κοινό, σε ελληνικό επίπεδο, σκαστές παρανομίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης αυτού του εγκλήματος και όλα αυτά καλύπτονται. Έτσι με τον ίδιο τρόπο θα καλυφθούν και αυτά. Εδώ βλέπετε τώρα ότι δεν μπορούν ακόμα και με την αναγκαστική απαλωτρίωση να αρπάξουν τη γη από τους κατοίκους και έχουν ψηφίσει ειδική διάταξη, ειδικό νόμο που ουσιαστικά με τη διαδικασία δικτακτορική της επίταξης θα αρπάξουν τη γη από τους δικαιούχους, από τους κατοίκους Παλιόχωνης. Δεν κολλάνε σε ζητήματα τέτοια διαδικαστικά.